Κύριε Δελή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, είδα και στην ανακοίνωσή σας βαριές και απολύτως απορριπτικές κουβέντες, έτσι. Και απολύτως δικαιολογημένες κύριε Μελιγκόνη. Ξέρετε, εμείς δεν περιμένουμε. Δεν περιμένουμε, όπως λένε άλλα κόμματα, όπως πριν από λίγο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι θα γίνει τελικά με τη συνάντηση. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων τι επρόκειτο να γίνει. Και αν θέλετε, το γνωρίζαμε και με τα όσα έγιναν τον τελευταίο καιρό, τόσο με την πρόσφατα ψηφισμένη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις, mm-hmm. που έκανε τη χώρα μας, κατέστησε τη χώρα μας ένα κανονικό ορμητήριο πολεμικό του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, όσο και με την άμεση εμπλοκή της χώρας μας στην υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, όπως βέβαια και την ετοιμότητά της, mm-hmm. και την προθυμία της να είναι παρούσα σε κάθε είδους υπεριαλιστική επίθεση και επέμβαση, mm-hmm. όχι μόνο με τη σημερινή αλλά και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ είναι ήδη γνωστά, ήταν ήδη προδιαγεγραμμένα. Και αυτός ο ρόλος του καλού παιδιού του ΝΑΤΟ, του σημεοφόρου των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, ο ρόλος του ενεργειακού μεσάζοντα που τόσο διαφημίζεται σε σχέση με το αμερικάνικο LNG και την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ξέρετε, είναι αποτελέσματα πολύ πολύ συγκεκριμένα και πολύ οδυνηρά, κύριε Μελιγκόνη, για τον ελληνικό λαό. Όχι μόνο γιατί συνιστούν, γιατί προδιαγράφουν μια βαθύτερη, ακόμα βαθύτερη εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Ναι. Όχι γιατί έρχεται μια νέα κούρσα πανάκριβων νατοϊκών εξοπλισμών με τα F-35. Όχι γιατί θα επεκταθεί ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια με το αμερικάνικο LNG, το οποίο ξέρετε είναι 3 και 4 φορές πανάκριβο, αλλά και γιατί θα υπάρξουν και θα τρέξουν δυστυχώς, ναι. αυτό δείχνουν όλα τα δεδομένα, ακόμα μεγαλύτερη κίνδυνη για τα ίδια τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Συνεπώς, γιατί ο λαός είναι ήδη χαμένος, κύριε Μελιγκόνη. Βλέπετε ότι θα επανέλθει λογική βρύτετα που συνήθως υιοθετούν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε φορά που αποτιμούν τη σημασία της Τουρκίας για τις διεθνείς εξελίξεις. Ναι, μόνο που αυτό το περίφημο βρύτετα, mm-hmm. ξέρουμε πάρα πολύ καλά και έχει ιστορικά αποδειχτεί ποιον ευνοεί, ναι. πιανού την πλάτη φιλικά χτυπάει και πόσο αποθρασύνεται τελικά η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, η αστική της τάξη, για να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Από όλο αυτό το αλυσβερίσι, κύριε Μελιγκόνη, χαμένος βγαίνει ο λαός. Με όλα όσα σας περιέγραψα πριν από λίγο, mm-hmm. και μεγάλοι κερδισμένοι δεν είναι μονάχα οι Έλληνες εφοπλιστές που αναμένεται να κάνουν και κάνουν ήδη χρυσές δουλειές με τη μεταφορά του αμερικάνικου LNG, αλλά και οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι προσδοκούν ένα κομμάτι από τη Λία, βέβαια μέσα στη φρίκη αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου που μένεται στην Ουκρανία. Κύριε Δελή, παρά τα αυτά, κατανοώ τη διαφωνία που έχετε στο γενικότερο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων και της συνεργασίας δύο νατοϊκών συμμάχων. Αν προσπαθήσετε να μπείτε στη λογική τι πήραμε, τι δώσαμε κλπ, με την οποία διαφωνείτε, το ξεκαθαρίζω ως κόμμα, θα περιμένατε με τόσα που έδωσε η χώρα και με τα F-35 και με τις βάσεις κλπ, έστω έναν υπαινιγμό κατά της Τουρκίας, μια αιχμή, ένα μήνυμα, κάτι, δεν ξέρω, από τον πρόεδρο Biden? Πρώτα ένα μικρό σχόλιο, κύριε Μελιγκόνη, για τα περί συμμάχων. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοιους συμμάχους πραγματικά, τι τους θέλεις τους εχθρούς. Όλο αυτό, η Ελλάδα να κινδυνεύει από μία σύμμαχο χώρα και μία άλλη σύμμαχος χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να εξοπλίζει ταυτόχρονα και τις δύο. Κοιτάξτε, η ερώτησή σας ουσιαστικά είναι μια ερώτηση που μπαίνει στη λογική των ανταλλαγμάτων, για το πόσα ανταλλάγματα θα μπορούσαμε να πάρουμε σε σχέση με αυτά που δίνει η χώρα μας. Δεν υπάρχουν ανταλλάγματα, κύριε Μελιγκόνη, κατά την άποψή μας. Είναι μια μεγάλη παγίδα για τον ελληνικό λαό. Ανταλλάγματα ήδη παίρνουν και μάλιστα με το παραπάνω οι Έλληνες εφοπλιστές και οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, mm-hmm. οι λαοί και ο ελληνικός
Τολμώ να πω και ο Αμερικάνικος, κύριε Μελιγκόνη, γιατί οι λαοί δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν μεταξύ τους, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτές τις επισκέψεις, από αυτές τις συμφωνίες, από όλα αυτά τα λησβερίσια που γίνονται τα πολιτικο-στρατιωτικά. Συνεπώς, απορρίπτουμε εξορισμού αυτή τη λογική των ανταλλαγμάτων και, εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για το αν ο Πρωθυπουργός είπε ή δεν είπε, ανέφερε ή δεν ανέφερε τη λέξη Τουρκία, να θυμίσω εδώ πρόσφατα την δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας στην συνεδρίαση της Βουλής, ότι σήμερα δεν είναι και η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι πολύ προσεκτικός όταν είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε μια Τουρκία η οποία βεβαίως συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, είναι μια πολύφερνη νύφη, παζαρεύει άγρια από την είσοδο της Φιλανδίας, της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και έτσι μπορεί να ερμηνευτεί και η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μια τοποθέτηση η οποία εκτός των άλλων ήταν και ανιστόρητη, κύριε Μελιγκόνη. Γιατί έφτασε στο σημείο να ανακατεύει μήλα με πορτοκάλι. Έφτασε στο σημείο. Η Μαριούπολη με το Μεσολόγγι, λέτε τώρα. Να παραλληλίζει την εθνικοαπαλληλευτική επανάσταση του 1821, τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού λαού, με την υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο? Και πάντως οι Μεσολογγίτες δεν παραδόθηκαν, Ορίστε. Λέω και πάντως οι Μεσολογγίτες δεν παραδόθηκαν. Αυτό είναι βέβαιο και οι μάχες που έγιναν τότε στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί οι πόλεμοι τότε και αυτά τα κινήματα ήταν εθνικοαπελευθερωτικά, δεν είχαν καμία σχέση με αυτή τη σύγκρουση που διεξάγεται τώρα στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, που είναι μια καθαρά υπεριαλιστική σύγκρουση για τα οικονομικά και μεγάλα εμπορικά συμφέροντα ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις. Και την πληρώνουν οι ίδιοι λαοί. Ο ουκρανικός λαός είναι σήμα. Γίνεται σάντουιτς, σάκος του μπόξ, στη διαμάχη ουσιαστικά ανάμεσα στο ρωσικό, στο ρωσικό κράτος και στο αμερικανο-νατοϊκό μπλοκ. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.